Πάμε στον κύριο Χρήστο Κολοβό. Ο άνθρωπος τα λέει, τα ξαναλέει. Ποιος τα ακούει, λέει κάποιος. Τα ακούνε πολλοί παιδιά. Πονάει και τσούζει. Αλλά με την ενέργεια, η οποία δεν είναι μόνο το ηλεκτρικό ρεύμα, δεν θα ξεμπερδέψουμε και δεν θα ξεμπερδέψουν όσοι νομίζουν ότι με πομφόλιγες και με επικοινωνιακές ρεκλάμες λύνουν τα ζητήματα. Δεν λύνονται έτσι τα ζητήματα. Ο πληθωρισμός, λέει, γυροστάτα αποκλιμακώνεται, αλλά οι τιμές παραγωγού ανεβαίνουν. Βγάλετε συμπέρασμα. Καλημέρα, κύριε Κολοβέ. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Πριν πούμε οτιδήποτε άλλο, θέλω να σας ρωτήσω πώς βλέπετε εσείς αυτή τη νέα άνοδο στην τιμή της χοντρικής μεγαβατόρας εδώ και τρεις μέρες, η οποία έχει περάσει τον ντούκου. Κοιτάξτε, έχω πει κατ' επανάληψη ότι οι καταναλωτές είμαστε δέσμοι τριών διαφορετικών χρηματιστηρίων στις τιμές της ενέργειας, του ηλεκτρισμού. Ποια είναι αυτά τα χρηματιστήρια? Είναι το χρηματιστήριο του φυσικού αερίου, είναι το χρηματιστήριο δικαιωμάτων εκπομπών και είναι και το χρηματιστήριο της ενέργειας. Ειδικά σήμερα, αυτό που έχει γίνει χθες στο χρηματιστήριο της ενέργειας για τη σημερινή τιμή του ηλεκτρισμού είναι η μεγαλύτερη απόδειξη της μιας άκρων άωτων κερδοσκοπίας που παίζεται στο χρηματιστήριο στις πλάτες των Ελλήνων, στις πλάτες των καταναλωτών, με τις ευλογίες βεβαίως των αρμοδίων. Τι εννοείται, τι συνέβη? Τι συνέβη? Ενώ το μείγμα ηλεκτροπαραγωγής προέρχεται κατά 52% από φυσικό αέριο, το οποίο είναι πανάκριβο αυτή την εποχή και σμπρώχνει την τιμή του ηλεκτρισμού στα ύψη, για 4 ώρες το βράδυ έδωσαν μηδενική τιμή. Που σημαίνει ότι εκείνες τις ώρες η τιμή που πρόσφεραν στο χρηματιστήριο δεν έχει την παραμικρή σχέση με το κόστος παραγωγής και είναι απλά ένα χρηματιστηριακό παιχνίδι τιμών. Αυτό λοιπόν είναι απαράδεκτο, διότι ποτέ στο παρελθόν, επί 1,5 χρόνο τώρα που ανεβαίνει το φυσικό αέριο, δεν έχει δοθεί μηδενική τιμή στο χρηματιστήριο του ηλεκτρισμού. Τι εξήγηση υπάρχει γι' αυτό? Υπάρχει? Ναι, φυσικά. Κερδοσκοπία. Κερδοσκοπία, μάλιστα. Κερδοσκοπία. Δεν υπάρχει καμία διαφορετική εξήγηση. Είναι κερδοσκοπικά παιχνίδια. Δεν βρήκαν ξαφνικά πουθενά από τον ουρανό τζάμπα φυσικό αέριο για να πούν ότι είναι τζάμπα ηλεκτροπαραγωγή. Σωστό αυτό. Αυτό ακριβώς έγινε. Σωστό. Είναι κερδοσκοπία, καθαρή κερδοσκοπία. Με τις ευλογίες, επαναλαμβάνω, των δίθεν αρμοδίων. Κοιτάξτε, κύριε Κολοβέ, θέλω να μείνουμε λίγο σε αυτό. Επειδή ο χειμώνας τώρα μπαίνει. Καλό μήνα, δεν σας είπα, για να πάμε γρήγορα, αλλά ο χειμώνας τώρα μπαίνει και οι εκτιμήσεις είναι ότι μπορεί να τραβήξει και πιο πίσω. Τα ζητήματα με την τιμή τώρα θα γίνει πάρτι και την ίδια ώρα ακούσαμε ότι οι πάροχοι θα πληρώσουν 350, θα φορολογηθούν για 350 εκατομμύρια τελικώς υπερκέρδη όλο αυτό το διάστημα στη χώρα. Δεν ξέρω αν τα ακούσατε. Έχω πει και άλλη φορά την έκφραση στο ραδιόφωνο σας «σανός τον ανεμιστήρα». Η κυβέρνηση και οι αρμόδιοι πετούν σανός τον ανεμιστήρα, θεωρώντας τους καταναλωτές πρόβατα. Υποτιμούν συστηματικά την νοημοσύνη μας. Αν τους ενδιαφέρει να φθηνίνει το ρεύμα, το πρώτο που θα πρέπει να κάνουν είναι να ρίξουν την τιμή στο δικαίωμα εκπομπής αέρα κοπανιστού, που είναι τα δικαιώματα εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου. Την τιμή αυτή την έχουν ξανανεβάσει στα 85,5 ευρώ τη μεγαβατόρα. Για να παράγουμε λοιπόν ρεύμα από φυσικό αέριο, πληρώνουμε για κάθε τόνο αερίων που εκπέμπει το φυσικό αέριο, πληρώνουμε επιπλέον καπέλο και 85,5 ευρώ τη μεγαβατόρα. Πώς μετά περιμένουμε να φθηνεί το ρεύμα? Μάλιστα. Είναι που είναι πανάκριβο το φυσικό αέριο και αντί να καίμε λιγνίτη που με ομολογία, πρόσφατη ομολογία του αρμόδιου Υπουργού Ενέργειας, του ΣΚΡΕΚΑ, λέει ότι σε υπουργική απόφαση ότι είναι φθηνότερος ο λιγνίτης από το φυσικό αέριο. Μισό λεπτό. Ολοκληρώσω μόνο τη φράση. Όχι, θα το πείτε. Αντί να καίμε τον φθηνότερο λιγνίτη, καίμε το πανάκριβο φυσικό αέριο. Κύριε Κολοβέ, δεν το λέτε στον αέρα αυτό, γιατί υπάρχει αυτή η απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα αναστολή εκτέλεσης πρωτοκόλλου απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος για λύση της σύμβασης μίσθωσης του δημοσίου λιγνητορυχείου Αχλάδας. Σε εσάς, εκεί πάνω.
Ακριβώς. Λοιπόν. Στο νομό της Φλόρινας, στα σύνορα με τα Σκόπια. Μάλιστα. Δίπλα στον ΑΕΣ Μελίτης και απέναντι από τις μονάδες ρεύματος των Σκοπιανών. Ακούστε τώρα. Όχι εσείς, εσείς το ξέρετε, οι ακροατές. Τι λέει στην παράγραφο 9α ο Υπουργός? Συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι δημοσίου συμφέροντος για την άμεση λειτουργία του εν λόγω λιγνητορυχείου Αχλάδας προς το σκοπό επίτευξης της ενεργειακής επάρκειας της χώρας και ασφάλειας του εφοδιασμού της με εγχώριες ενεργειακές πρώτες ύλες, ειδικότερα εν μέσω της φοδρής παγκόσμιας ενεργειακής κρίσης με την οποία βρίσκεται αντιμέτωπη η χώρα μας, η λειτουργία του λιγνητορυχείου καθίσταται απολύτως αναγκαία προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη αξιοποίηση των εγχώριων λιγνητικών αποθεμάτων για την τροφοδότηση των λιγνητικών μονάδων της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και ιδίως για να διασφαλιστεί ο εφοδιασμός και ομαλή λειτουργία του ΑΕΣ Μελίτης, για τον οποίο αποτελεί την πλησιέστερη πηγή καυσίμου ύλης. Κατά συνέπεια, η συνέχιση της εκμετάλλευσης του λιγνητορυχείου Αχλάδας εξυπηρετεί το επιτακτικό δημόσιο συμφέρον αξιοποίησης εγχώριων εναλλακτικών και φθηνότερων σε σχέση με το φυσικό αέριο πηγών ενέργειας στο πλαίσιο μεγιστοποίησης ενεργειακής θωράκισης και αυτονομίας της χώρας. Ερώτηση, κύριε Κολοβέ. Είναι 2022. Τώρα το κατάλαβαν? Εδώ θα έπρεπε να έχουν ξεσηκωθεί και οι πέτρες. Είναι ομολογία του Υπουργού αυτή. Κοιτάξτε, στη μούρη μας. Καταρχήν αυτή την ομολογία του Υπουργού θα έπρεπε να την έχει πάρει η αντιπολίτευση και να την έχει κάνει σημαία. Αφήστε, περιμένει τα γεύματα Καραμαλή Σαμαρά η αντιπολίτευση, μπας και βγάλει από εκεί κανένα λαγό. Λοιπόν, ελάτε. Δυστυχώς, αντιπολίτευση φαίνεται πως δεν υπάρχει στη χώρα. Πάμε λοιπόν στο επόμενο. Λέει ο Υπουργός ότι θέλει να θωρακίσει ενεργειακά τη χώρα, μόνο που δεν μας λέει ποια ακριβώς χώρα θέλει να θωρακίσει ενεργειακά, την Ελλάδα ή τα Σκόπια, γιατί το Σεπτέμβριο πήγε ο Σκοπιανός Πρωθυπουργός στον Έλληνα ομόλογό του και συμφώνησαν το συγκεκριμένο λιγνητορυχείο της Αχλάδας που βρίσκεται δίπλα στα ελληνοσκοπιανά σύνορα να δίνει πάνω από 80.000 το μήνα επί ένα χρόνο, συνολικά 1.000.000 τόνους λιγνίτη, στους Σκοπιανούς για να καίνουν απέναντι από τον ΑΕΣ Μελίτης τον δικό μας και να μην δίνει στον ΑΕΣ Μελίτης, ο οποίος παραμένει κλειστός. Καταλάβατε τι γίνεται? Βγαίνει το κάρβουνο στο ελληνικό έδαφος, ο ελληνικός λιγνίτης, αυτά τα αποθέματα που είναι τα φθηνότερα από το φυσικό αέριο, και τα περνάμε τα σύνορα για να καούν δίπλα ακριβώς από τον ΑΕΣ Μελίτης, και σε εμάς έρχεται το καυσαέριο. Ενδεχομένως έρχεται και το ρεύμα με εισαγωγές, γιατί κάνουμε και εισαγωγές ρεύματος από τους Σκοπιανούς. Αυτό ακριβώς έχουν κάνει. Μάλιστα. Εγκληματούν σε βάρος της χώρας. Το λέω με τα λόγω γνώσεως και εντελώς απερίφραστα. Συγγνώμη, αλλά αυτό εδώ το έγγραφο που είναι απόφαση, είναι σοκ. Δηλαδή, μετά από 3 χρόνια πειραμάτων καταλήξαμε ότι είναι η εναλλακτική φθηνότερη ο λιγνίτης. Τώρα το καταλάβαν. Ναι, η κατάσταση είναι ακόμα χειρότερη, ξέρετε. Γιατί τον Ιούλιο είχαν βγει με επιχειαιούς τίτλους στα κυβερνητικά φερέφωνα να μας πούν ότι στο φούλι λιγνητικές μονάδες. Και από τον Ιούλιο δεν δούλεψαν ποτέ στο φούλι λιγνητικές μονάδες, διότι πολύ απλά δεν υπάρχει λιγνίτης να κάψουν, επειδή η κυβέρνηση και οι ΔΕΗ φρόντισαν να διαλύσουν τα λιγνητορυχεία. Χωρίς λιγνητορυχεία δεν υπάρχει λιγνίτης. Τι έκαναν λοιπόν? Φρόντισαν από τον Αύγουστο του 2021 να ζητήσουν να κλείσουν όλες οι λιγνητικές μονάδες και να αφήσουν τη χώρα ξεκρέμαστη, βάζοντας όλα τα αυγά στο καλάθι του φυσικού αερίου, και επειδή το φυσικό αέριο ξεκίνησε την άνοδο της τιμής από τις αρχές καλοκαιριού του 2021, ζούμε αυτά που ζούμε με τα τραγικά που βλέπουμε στους λογαριασμούς ρεύματος. Και διάβαζα επίσης χθες ότι συνολικά η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διαθέσει 700 λέει, δισεκατομμύρια ευρώ για την αντιμετώπιση, για την ανακούφιση των καταναλωτών. Αυτά τα 700 δισεκατομμύρια είναι ένα τεράστιο ποσό, είναι λεφτά των φορολογουμένων, δεν τα γέννησε η Ευρωπαϊκή Κομισιόν από τον ουρανό, και δεν έχουν λύσει απολύτως κανένα πρόβλημα. Διότι το πρόβλημα των φουσκωμένων λογαριασμών το έχουμε μπροστά μας, θα το έχουμε μπροστά μας για χρόνια, και έχω πει εδώ και ένα χρόνο μιλώντας σε ραδιόφωνα ότι οι πολιτικοί έχουν μετατρέψει την ενέργεια σε όπλο φτωχοποίησης όλων μας.
Και όταν μιλάτε για φυσικό αέριο, μιλάμε για εισαγόμενο φυσικό αέριο στην Ελλάδα. Απολύτως φυσικό αέριο εισαγόμενο, όχι βεβαίως, δικό μας. Μάλιστα. Βεβαίως. Ρωτάει εδώ ο φίλος ο Κώστας, καλημέρα, λέει στον πάντα εξαιρετικό κύριο Κολοβό. Αν λοιπόν, λέει, οι λιγνητικές μονάδες δεν έχουν μπει πλήρως, πότε βλέπει να μπαίνουν πλήρως, να λειτουργεί όλες το σύστημα, έτσι πως πάμε με τους ρυθμούς που πάμε? Η απάντηση είναι μονολεκτική. Ποτέ. 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 Μα δεν θα τις βάλουν ποτέ, για τον πολύ απλό λόγο ότι δεν έχουν λιγνίτη να τις τροφοδοτήσουν. Διότι διέλυσαν τα λιγνητορυχεία. Μάλιστα το λιγνητορυχείο το αμοιντέο το έδωσαν στους Γερμανούς για να βάλουν φωτοβολταϊκά οι Γερμανοί εκεί πέρα, με μια κοινή εταιρεία με τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες, όπου όμως οι Γερμανοί έχουν το 51%. Μάλιστα. Λέει εδώ ο Στέφανος, κύριε Κολοβέ, σωστά το λέτε εσείς, αλλά πόσο είναι εφικτό η αποδέσμευση τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος από το χρηματιστηριακό πεδίο αυτή τη στιγμή? Κοιτάξτε, έχω πει και άλλη φορά ότι όλα είναι θέμα πολιτικής βούλησης. Από εκεί ξεκινούν όλα. Διότι η πολιτική είναι αυτή που έχει καταστήσει τον ηλεκτρισμό πανάκριβο. Δεν έγιναν τυχαία όλα αυτά που έγιναν. Έγιναν βάσει συγκεκριμένης πολιτικής, η οποία υλοποιήθηκε στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου, σας είπα, ο ηλεκτρισμός, γενικά η ενέργεια, να μετατραπεί σε όπλο φτωχοποίησης των πάντων. Και στο βάθος φαίνεται μια αρπαγή περιουσιών. Ο φίλος ο Φώτης, καλημέρα, λέει, κύριε Κολοβέ. Έχετε να πείτε κάτι για το νέο τρόπο τιμολόγησης που έχει αναγγείλει η ΡΑΕ με βάση την ισχύ της παροχής? Γιατί νομίζω ότι υπάρχει θέμα εκεί. Θα τιμωρηθούν όσοι πλήρωσαν περισσότερα για να έχουν τριφασικό και πλήρωναν ήδη και παραπάνω πάγιο, λέει ο Φώτης. Κοιτάξτε, δεν έχω δει την απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας. Έχω δει μόνο ένα δημοσίευμα, το οποίο λέει ότι σύμφωνα με την απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, ο ΔΔΕ θα εισπράξει συνολικά το ίδιο έσοδο. Και αναρωτιέμαι πώς θα γίνει αυτό το πράγμα όταν αλλάζει, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο τρόπος χρέωσης, και από εκεί που ήταν 80% νομίζω ενέργεια και 20% ισχύς, θα πάει 10% ενέργεια και 90% ισχύς. Όλοι μας στους λογαριασμούς μας που έχουμε στα σπίτια μας, μπορούμε να δούμε κάπου να λέει ένα νούμερο 8 KVA, KVA, ή 25 ή 12 KVA, που είναι η ισχύς που έχει συμφωνήσει ο ΔΔΕ να παρέχει στο κάθε κτίριο μέσω του συμβολαίου του λογαριασμού ρεύματος, μέσω της σύμβασης παροχής ηλεκτρισμού. Αυτό λοιπόν, επειδή αυτή την ισχύ την πληρώνουμε εδώ και χρόνια, από τότε που έκανε ο κάθε καταναλωτής τη σύμβαση για την ηλεκτροδότηση του ακινήτου, έρχεται τώρα η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας ως μαθητευόμενος μάγος να την αλλάξει. Στην πραγματικότητα αλλάζει τους κανόνες του παιχνιδιού και τραβάει το χαλί κάτω κυρίως από όσους έχουν εξοχικά σπίτια ή σπίτια κλειστά τα οποία θέλουν να τα πουλήσουν. Για παράδειγμα, πάρα πολλοί έχουν το σπίτι των γονέων στο χωριό και στα οποία έχουν ηλεκτροδότηση, γιατί αν κόψουν την ηλεκτροδότηση θα παγώσουν οι σωλήνες, θα σπάσουν, θα καταστραφεί το ακίνητο. Έρχεται λοιπόν η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργεια και λέει, α, βρήκαμε μια κότα με χρυσά αυγά, θα αλλάξουμε τον τρόπο χρέωσης και θα μαζέψουμε περισσότερα χρήματα, διότι όλοι όσοι έχουν εξοχικά θα δουν ξαφνικά να αλλάζει, να έχουν επιπλέον χρέωση. Και δεν νομίζω ότι αυτό θα είναι, για να απαντήσω στην ερώτηση, σε σχέση με το αν είναι μονοφασική ή τριφασική η παραγωγή, η παροχή. Η παροχή. Διότι η ΡΑΕ στο site της, στην ιστοσελίδα της, δίνει ότι υπάρχει διαφορετική χρέωση ανάλογα με τα KVA στην ισχύ και διαφορετική χρέωση ανάλογα με τις κιλοβατόρες στην ενέργεια. Επομένως είναι δύο διακριτά πράγματα. Υπάρχει διακριτή χρέωση και για τις κιλοβατόρες και για την ισχύ. Οπότε δεν υπάρχει θέμα αν είναι. Ναι, δεν υπάρχει θέμα. Η τάση είναι να γυρίσουμε στο μονοφασικό. Κοιτάξτε, όλα αυτά θα τα δούμε πώς θα εφαρμοστεί. Κύριε Κολοβέ, μισό λεπτό. Σας έχω κάτι φρέσκο. Λέει στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο πρόεδρος ΡΑΕ, ο κύριος Δαγούμας. Θα δημιουργήσουμε κίνητρο σε καταναλωτές που έχουν υπερδιαστασιολογήσει τις παροχές τους. Για παράδειγμα, έχουν τριφασικές παροχές, ενώ θα μπορούσαν να καλύψουν τις ανάγκες τους με μονοφασικές.
να προχωρήσει στους απαιτούμενες τροποποιήσεις ώστε να έχουν χαμηλότερες χρεώσεις στους λογαριασμούς ρεύματος. Εγώ καταλαβαίνω να το ξαναγυρίσω στο μονοφασικό. Σύμφωνα με τα στοιχεία μας, λέει, στην Ευρώπη εφαρμόζονται δύο μοντέλα για τον υπολογισμό. Αποχρεώσεις με βάση αποκλειστικά την ενέργεια που καταναλώνεται, μέχρι αποκλειστικά την ισχύ όπως η Ιταλία. Η τάση με τις εκθέσεις των ευρωπαϊκών αρχών κατατείνει, λέει ο πρόεδρος, σε χρεώσεις με βάση την ισχύ της εγκατάστασης. Εξέλιξη που θα επηρεάσει και τις χρεώσεις δικτύου για τους φορτιστές μέχρι και των ηλεκτρικών οχημάτων. Στην Ελλάδα, οι χρεώσεις δικτύου σήμερα αντιστοιχούν κατά 80% στην ενέργεια. Ποσοστό που από το 23 θα επεριοριστεί σε 10% με το υπόλοιπο 90% να συναρτάται με την ισχύ της εγκατάστασης. Πείτε μου τι καταλαβαίνετε από αυτό. Καταλαβαίνω αυτό που σας έχω πει και άλλη φορά, ότι η ρυθμιστική αρχή ενέργειας είναι μέρος του προβλήματος της ακριβής ενέργειας. Και γι' αυτό ακριβώς ανέφερα νωρίτερα την έκφραση «μαθητευόμενοι μάγοι». Δεν προσπαθούν να λύσουν το πρόβλημα της ακριβής ενέργειας, προσπαθούν να εξασφαλίσουν περισσότερα έσοδα με αφανή τρόπο, με αδιαφανή τρόπο που δεν τον καταλαβαίνει ο απλός καταναλωτής. Όπως είχαν εγκρίνει την ρήτρα αναπροσαρμογής, την οποία ήταν αδύνατο να καταλάβει κανείς πώς εφαρμόζεται, είτε στον ηλεκτρισμό είτε στο φυσικό αέριο, κατά τον ίδιο τρόπο έρχονται τώρα και αλλάζουν τον τρόπο χρέωσης στο δίκτυο της διανομής. Σας είπα, τραβώντας το χαλί, αλλάζοντας τους κανόνες του παιχνιδιού εντελώς ξαφνικά. Και τελικά θεωρώ ότι ο ΔΔΕ θα βρεθεί με περισσότερα έσοδα. Μάλιστα. Όχι αλλάζοντας τους κανόνες. Επειδή εμείς ως καταναλωτές, μας το λέει ο πρόεδρος, υπερεκτιμήσαμε τις δυνατότητες των εγκαταστάσεων με τριφασικά και ξαναγυρίσουμε στο μονοφασικό. Εδώ με ρωτάνε και η ενεργοποίηση πλατφόρμας από τον ΑΔΜΙΕ για την μείωση της ζήτησης κατά τις ώρες αιχμής 6-9. Τι είναι αυτό, λέει κύριε Κολοβέ? 6-9 το βράδυ. Αυτός είναι άλλος ένας τρόπος που θα αυξήσει την επιβάρηση των καταναλωτών. Γιατί προσπαθώντας να μειώσουν την χρήση του δικτύου στις ώρες της αιχμής, της βραδινής αιχμής, θα δώσουν το δικαίωμα σε εταιρείες να ζητήσουν αποζημίωση για να κλείσουν, και αυτές οι αποζημιώσεις βεβαίως θα μεταφερθούν στις πλάτες των τελικών καταναλωτών. Δεν πρόκειται να τις πληρώσει ο ΑΔΜΙΕ από την τσέπη του. Ωραία. Ο Φώτης λέει: καλημέρα κύριε Κολοβέ. Θέλω να πω, λέει, στον κόσμο για να ξέρει, 8 καβεά, αν δει το λογαριασμό, είναι μονοφασικό. Ό,τι άλλο, 12, 15, 25 καβεά, είναι τριφασικό. Έτσι, για να μην πόνο κεφαλιάζει, λέει, να τον βοηθήσω. Ο Γιάννης: θα ήθελα το σχόλιο του κυρίου Κολοβού σχετικά με το παρακάτω. Με πληθωρισμό, λέει, άνω του 10%, δεν υπήρξε καμία ενέργεια ούτε από την κυβέρνηση ούτε από την αντιπολίτευση για την αναθεώρηση των κριτηρίων σύμφωνα με την οποία τα νοικοκυριά εντάσσονται στο κοινωνικό τιμολόγιο Β. Παραμένουν τα 9.000 ευρώ για μονοπρόσωπα νοικοκυριά από το 2018. Αυτό δεν θα έπρεπε, λέει, να το δούνε? Κοιτάξτε, έχουμε μια κυβέρνηση η οποία βλάπτει σοβαρά το πορτοφόλι μας. Είναι τόσο απλό. Αντί να κάνουν αυτά τα παιχνίδια δημιουργώντας νέες πηγές εσόδων επιβαρύνσεων για τους καταναλωτές, με την μείωση της ζήτησης στις ζώνες 6 με 9 της βραδινής αιχμής κατανάλωσης, θα μπορούσαν πολύ απλά να δώσουν κίνητρα στους καταναλωτές να μεταφέρουν παραγωγή, να μεταφέρουν ζήτηση ενέργειας στις μεσημεριανές ώρες που λειτουργούν τα φωτοβολταϊκά και υποτίθεται ότι έχουμε πλεόνασμα. Ωστόσο, είμαστε τώρα στο χειμώνα και ξέρετε, τα φωτοβολταϊκά το χειμώνα λίγο δυσκολεύονται. Και κατά σύμπτωση δυσκολεύονται και τα αιωλικά. Και ενώ έχουμε ρητή πρωθυπουργική διαβεβαίωση ότι να, η άπεια είναι ο φθηνότερος τρόπος παραγωγής, δείτε τι γίνεται ακριβώς σήμερα στη Γερμανία, όπου έχουν βάλει περίπου 130.000 μεγαβάτ φωτοβολταϊκά και αιωλικά μαζί, χερσαία και θαλάσσια. Ξέρετε πόσο παίρνουν τώρα το πρωί από τα 130.000 μεγαβάτ? Η απόδοση είναι περίπου 5.000 μεγαβάτ έπαιρνε η Γερμανία τώρα το πρωί από τα 130.000. Πείτε μου εσείς αν αυτό το πράγμα σας λέει ότι μπορεί ποτέ να φθηνίνει ο λογαριασμός του ρεύματος βάζοντας τις δίθεν άπε. Εκεί ακριβώς βρίσκεται το πρόβλημα. Και φυσικά το ίδιο συμβαίνει και στην Ελλάδα, διότι έχουμε μαζί με τα αιωλικά και φωτοβολταϊκά περίπου πάνω από 10.000 μεγαβάτ.
μαζί με τα νερά, τα υδροελεκτρικά είναι πάνω από 13.000 ΜΒ και δεν μπορούν να καλύψουν μια ζήτηση ηλεκτρισμού της τάξης των 3.000 ΜΒ. Έρχονται λοιπόν αυτά τα συστήματα και προστίθενται στο σύστημα ηλεκτροδότησης και ακριβώς επειδή προστίθενται χωρίς να αντικαταστήσουν θερμικές μονάδες, κάνουν συνολικά το σύστημα ηλεκτροδότησης πιο ακριβό για όλους μας. Μη μετακινήσετε πολύ γιατί χάνουμε, έχει μικροδιακοπές το σήμα. Λέει εδώ Στέφανος, η τριφασική οικιακή παροχή επιτρέπει την ομαλή λειτουργία του δικτύου και αποτρέπει την υπερφόρτωση. Άρα η επιλογή οικιακής παροχής μονοφασική ή τριφασική δεν έχει σχέση με την κατανάλωση. Θα μας τρελάνουν, λέει, αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις. Φαντάζομαι δεν διαφωνείτε, κύριε Κολοβέ, σε αυτό. Ναι, σας είπα ότι αυτά που τα κάνουν είναι νέες πηγές εσόδων. Ναι, είστε σαφείς. Κύριε Κολοβέ, με βάση την εικόνα που έχετε και έτσι όπως διαμορφώνεται και μας είπατε ότι δεν υπάρχει ούτε λιγνίτης, εγώ καταλαβαίνω ότι οι τιμές δεν πέφτουν, βρίσκονται νέα εσωτερικής διευθέτησης πεδία πλουτισμού και την ίδια ώρα η υπάροχη είναι με 350 εκατομμύρια υπερκέρδη. Και εδώ μου γράφουν όλοι ότι εδώ ζούμε ένα χρόνο, 1,5 χρόνο εσχροκέρδειας. Πώς γίνεται αυτό? Σας είπα νωρίτερα ότι έχουμε μια κυβέρνηση η οποία βλάπτει σοβαρά το πορτοφόλι μας. Τόσο απλό είναι. Ο φίλος ο Δημήτρης, κύριε Κολοβέλη, πολύ σας εκτιμώ για τις καθαρές θέσεις σας. Μπορείτε να μου πείτε ένα τρίπτυχο άμεσης αντιμετώπισης του ενεργειακού προβλήματος, γιατί υπάρχουν ορεινές περιοχές ή περιοχές με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες στην πατρίδα μας. Πώς θα τα βγάλει πέρα ο Κοσμάκης? Και εγώ σε μια τέτοια ορεινή περιοχή ζω, στην Κοζάνη ζω, είμαστε στην τέταρτη κλιματική ζώνη και ο μόνος τρόπος για να ζεσταθεί κανείς σε αυτές τις περιοχές τις ορεινές είναι ή με πετρέλαιο ή με καυσόξυλα. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Τα ηλεκτρικά σώματα, ακόμα και αν τα θέλει κανείς, δεν αποδίδουν. Δεν μπορούν να ζεστάνουν τα σπίτια σε αυτές τις κλιματικές ζώνες. Ακόμα και αν έχει κανείς παχουλό πορτοφόλι και μπορεί να πληρώσει αυτούς τους εξωφρενικούς λογαριασμούς που στέλνουν. Άρα λοιπόν η πρώτη λύση είναι η μείωση της φορολογίας στο πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο ακριβώς επειδή δεν υπάρχει ζήτηση, έχει πέσει η τιμή το τελευταίο διάστημα, είχε ξεκινήσει στην περιοχή μας γύρω στο 1,40 και τώρα είναι γύρω στο 1,14-1,15. Και μάλιστα οι πάροχοι, οι πρατηριούχοι περιμένουν και νέα μείωση στις τιμές. Σε κάθε περίπτωση, έχω πει και άλλη φορά ότι μια χρηστή διοίκηση θα φροντίζει να μην βάζει όλα τα αυγά σε ένα καλάθι. Πρέπει να δίνει επιλογές, δυνατότητες. Και αυτό ακριβώς είναι που λείπει σήμερα. Δεν δίνονται επιλογές, δεν δίνονται δυνατότητες. Υποτίθεται ότι η δημοκρατία είναι ένα πολίτευμα το οποίο δίνει επιλογές στους πολίτες. Δυστυχώς εδώ πάμε να χάσουμε και τις επιλογές ακόμα και στα τρόφιμα. Με το καλάθι του νοικοκυριού. Τι είναι αυτό το πράγμα? Θα παίρνουμε τα τρόφιμα που επιλέγει η κυβέρνηση και θα τα παίρνουμε από τα σούπερ μάρκετ, όχι από τον μπακάλικο της γειτονιάς? Είναι εντελώς απαράδεκτα αυτά τα πράγματα. Μας οδηγούν ταχαίως σε μια κοινωνία με νεομαοϊκά χαρακτηριστικά. Πριν σας αποχαιρετήσω, κύριε Κολοβέ, με ρωτάει εδώ πάρα πολύς κόσμος. Άρα η αίσθηση του κυρίου Κολοβού είναι ότι θα μπούμε σε μια μακρόχρονη στενοπό με ακριβά τιμολόγια? Το έχω πει και από τις αρχές του έτους ότι αυτή η κατάσταση θα διατηρηθεί αρκετά χρόνια και μάλιστα ενώ στην αρχή μας έλεγαν ότι κοιτάξτε η κατάσταση θα ομαλοποιηθεί στο τέλος του 2021, έχουμε φάει όλο το 2022 με πανάκριβη ενέργεια και τώρα έχουν αρχίσει και μας λένε ότι το 2023 θα είναι ακόμα χειρότερο για τον απλό λόγο ότι στο πρώτο μισό του 2022 υπήρχε ροή ρωσικού αερίου ενώ πλέον για το 2023 δεν θα υπάρχει. Μάλιστα. Λοιπόν, μας κάνει την καρδιά λίγο, όχι λίγο, αρκετά περιβόλια, αλλά δεν μπορεί να το κάνει και διαφορετικά. Μας λέτε μην προσδοκάτε τουλάχιστον σε γρήγορη φάση λιγνίτη. Α, μου λένε εδώ και όλα αυτά τα φουγάρα, Μεγαλόπολη και τα λοιπά που είναι στο φουλ δεν και λιγνίτη αυτή τη στιγμή. Στη Μεγαλόπολη μέχρι προχθές δεν δούλευαν λιγνητικές μονάδες, δουλεύει η μονάδα του φυσικού αερίου. Μάλιστα. Εκεί πάνω
Τολεμαϊδα, Κοζάνη, Αμίντεο. Εδώ είναι ακόμα χειρότερη η κατάσταση, είναι τραγική η κατάσταση. Καταρχήν, Αμίντεο δεν υπάρχει, διότι το είχαν κλείσει. Το είχαν κλείσει, σωστά. Λοιπόν, ο ΑΕΣ Μελίτης, που είναι η πιο σύγχρονη λιγνητική μονάδα της χώρας, μέχρι να βάλει η Πτολεμαϊδα 5, διατηρείται επιμόνως κλειστή, και τα είπαμε νωρίτερα ότι το κάρβουνο το στέλνουμε στους Σκοπιανούς να το κάψουν οι Σκοπιανοί. Στον ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου. Και φθηνότερα, μισό λεπτό. Εκεί και είναι φθηνότερα είναι το τιμολόγιο. Να το ξέρετε αυτό. Σε κάθε περίπτωση, σημασία έχει ότι στον ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου, τον μεγαλύτερο σταθμό της χώρας, μέχρι πρόσφατα έκαιγε μόνο μία λιγνητική μονάδα, με αποτέλεσμα η παραγόμενη θέρμανση να μην επαρκεί για την τηλεθέρμανση της πόλης της Κοζάνης και να μην υπάρχει επαρκής θέρμανση στις κατοικίες. Η πόλη της Κοζάνης εδώ και 29 χρόνια θερμαίνεται από τον ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου, από τη θερμότητα που βγάζει το λιγνητικό εργοστάσιο. Φέτος? Φέτος δεν μπορέσει να ζεσταθεί. Τώρα μια-δυο μέρες έχουν βάλει άλλες δύο μονάδες, αλλά το πρόβλημα είναι, ξέρετε, ότι με περίσσιο θράσος έρχεται η ΔΕΗ και λέει στην τοπική δημοτική επιχείρηση ότι κοιτάξτε, για να σας δώσω θέρμανση από τις λιγνητικές μονάδες πρέπει εσείς να πληρώσετε τα δικαιώματα εκπομπής διοξιδίου του άνθρακα. Είναι εντελώς παρανοϊκή αυτή η θέση της ΔΕΗ και μάλιστα αυτό το πιστοποιεί η υπουργική απόφαση που διαβάσατε του ΣΚΡΕΚΑ. Μάλιστα. Που λέει ότι ο λιγνίτης είναι φθηνότερος από το φυσικό αέριο. Έρχεται λοιπόν η ΔΕΗ και τι κάνει? Δουλεύει τις μονάδες φυσικού αερίου και φυσικό αέριο και δεν καίει τον φθηνότερο λιγνίτη, διότι έχει τη σιγουριά ότι το κράτος θα της καλύψει τη χασούρα με τις δίθεν επιδοτήσεις των λογαριασμών ρεύματος για τους καταναλωτές. Στην πραγματικότητα το κράτος δίνει λεφτά στη ΔΕΗ για να συνεχίζει να καίει φυσικό αέριο. Καταλάβατε περί τίνος πρόκειται. Εισαγόμενο φυσικό αέριο. Δεν θα κουράζω να το λέω εγώ αυτό. 100% εισαγόμενο φυσικό αέριο. Κύριε, διότι το δικό μας κάνει τζίζ να μην το ακουμπήσουμε. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Λέει εδώ ο Φώτης. Δηλαδή, λέει κύριε Κολοβέ, μας λένε να πληρώνουμε ένα σκασμό λεφτά ώστε να αλλάξουν και οι εσωτερικές καλωδιώσεις. Να βάλουμε μονοφασικό. Γιατί? Για να μην μπορούμε ταυτόχρονα να έχουμε κουζίνα και θερμοσύμφωνα, για παράδειγμα, γιατί γι' αυτό κάποιος επέλεγε τριφασικό, για να μην πέφτει το ρελέ όταν τα βάζε μαζί. Πόσο κοστίζει μια εσωτερική αλλαγή στην εγκατάσταση? Μήπως θα δώσουν επιδότηση κανένα καλάθι πάλι? Θα μας τρελάνουν, λέει ο Φώτης. Δεν νομίζω διαφωνεί ο κύριος Κολοβός. Κύριε Κολοβέ, ένας επίλογος από εσάς. Κοιτάξτε, είπαμε και νωρίτερα, ο επίλογος είναι απλός. Έχουμε μια κυβέρνηση η οποία βλάπτει σοβαρά το πορτοφόλι των Ελλήνων. Με μια συγκεκριμένη πολιτική, και όλα τα κόμματα που ταυτίζονται με την ίδια πολιτική θα ακολουθήσουν μια πολιτική, αν εκλεγούν στις επερχόμενες εκλογές, που θα συνεχίσει να βλάπτει σοβαρά το πορτοφόλι μας. Και βεβαίως όταν το πορτοφόλι μας αδειάζει, τα παιδιά μας ξενιτεύονται, διότι δεν έχουν στον ήλιο μοίρα στην Ελλάδα. Και αυτός ακριβώς είναι και ο λόγος που βγαίνω εγώ στα ραδιόφωνα και τα λέω, γιατί ακριβώς αυτή η πολιτική καταστρέφει τις ζωές των παιδιών μας. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα το οποίο έχουν δημιουργήσει. Καλημέρα κύριε Κολοβενά, είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.